Αυτό πέρα για την άλλη. Είναι μια μεγάλη νίκη για την ομάδα. Και είναι μια μεγάλη νίκη γιατί μετά από 7 συνεχόμενες ήττες, όπως γνωρίζουμε όλοι, η ψυχολογία δεν είναι και καλύτερη. Εγώ στις 4 μέρες που ανέλαβα την ομάδα, ήθελα να τονίσω στα παιδιά και ο ρόλος που ήθελα να κάνω στην ομάδα ήταν να ανεβάσω την ψυχολογία τους και να βάλω και 3 πράγματα στην άμυνα που θεωρώ ότι είναι σημαντικό κομμάτι να ξεκινήσει μια ομάδα αν θέλει να κερδίσει. Και το άλλο βασικό ήταν ότι θα πρέπει να δώσουμε το 100% μέσα στο παιχνίδι αν θέλουμε να κερδίσουμε. Αυτό σήμερα το κάναμε κατά διαστήματα. Ενώ γνώριζαμε ότι το παιχνίδι είναι πάρα πολύ δύσκολο, είχαμε να αντιμετωπίσουμε μια πολύ καλή ομάδα όπως ήταν η Δράμα και ένα καλό προπονητή φυσικά. Ξέρουμε ότι είναι πολύ δύσκολη η έδρα μας στη Δράμα. Αλλά όπως είπα στους παίχτες, ότι θα πρέπει να παλέψουμε από το πρώτο μέχρι το τελευταίο. Βλέπουμε και στο σχόλιο στη διακοιμάνση του παιχνιδιού, ξεκινήσαμε πολύ δυνατά. Πιέσαμε, δυσκολέψαμε τον αντίπαλο, τους φέραμε σε μια έκπληξη με την παγίδα η οποία μπορεί να μην ήταν και στα πλάνα μου, αλλά εγώ ήθελα να βάλω ένα τέτοιο παιχνίδι πηγαίνοντας την ομάδα για να ενεργοποιήσω την άμυνα και να ξυπνήσω την ομάδα. Και το κράτησα για να μπορέσουμε να κάνουμε μια έκπληξη στον αντίπαλο και να σηκώσουμε την άμυνά μας. Αυτό είχε ένα αποτέλεσμα στο πρώτο δεκάλεπτο. Στο δεύτερο δεκάλεπτο η ομάδα, όπως ήταν φυσιολογικό, το διάβασε. Δεν είχαμε αποτελέσματα στο πικερό. Αργούσαμε να πάμε στα θικ. Αποτέλεσμα ο αντίπαλος να περνάει, να δημιουργεί φάση, να δημιουργεί drive, να δημιουργεί shoot. Και εκεί πέρα ξαναφτάσαμε το σκορ να ξαναβρεθεί πάλι κοντά στο καόλου. Το ίδιο συνέβη και στην τρίτη περίοδο. Πάλι δεν είχαμε καλή άμυνα. Πάλι είχαμε κακές επιλογές. Χάναμε rebound. Δεν είμαστε συγκεντρωμένοι όπως θα έπρεπε να είμαστε. Αλλά νομίζω ότι την τελευταία περίοδο δείξαμε πραγματικά συγκέντρωση. Ακούσαμε τα time out αυτά που θέλαμε να πούμε στους παίκτες και τα τηρήσαμε. Βάλαμε και 2 shoot κρίσιμα τα οποία έτσι είναι το μπάσκετ. Όπως θα τρως κάποια στιγμή μπορεί να τα βάλεις. Εκείνη τη στιγμή και είχαμε απόλυτη συγκέντρωση. Νομίζω ότι σαν παιχνίδι και σαν rebound και σαν εικόνα παιχνίδι, νομίζω ότι έτσι όπως εξελίχθηκε, νομίζω ότι στο τέλος δίκαια κερδίσαμε τον αντίπαλο. Είχαμε τη διάθεση. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι αυτό που πρέπει να σταθούμε από εδώ και πέρα είναι ότι σίγουρα είναι μεγάλη νίκη, αλλά πρέπει να ξεκινήσουμε και να αρχίσουμε να δουλεύουμε. Εγώ δεν μπορώ να πω ότι σε 3 μέρες θα κάνω μαγικά σε αυτήν την ομάδα. Όχι φυσικά. Απλώς όπως είπα στην αρχή, ο στόχος μου ήταν να τονώσω ψυχολογικά και να τονώσω δυνάμω. Από εκεί και πέρα, εάν θέλουμε να επανέλθουμε και να μπορέσουμε να σώσουμε την ομάδα, πρέπει να δουλέψουμε σκληρά, να βάλουμε το κεφάλι κάτω, να δουλέψουμε πρώτα στο αμυντικό κομμάτι και μετά στο επιθετικό. Γιατί μετά το Περιστέρι νομίζω ότι μας δίνεται και ο καιρός να μπορέσουμε να δουλέψουμε και να κάνουμε σε μια μήνυ προετοιμασία για να μπορέσουμε να βάλουμε και κάποια πράγματα που θέλουμε έτσι ώστε η ομάδα να αποκτήσει ταυτότητα και στην άμυνα και στην επίθεση. Πάντα ξεκινώντας από την άμυνα. Αυτά. Coach, όντως η ομάδα φαίνεται ότι σήμερα άλλαξε ταυτότητα. Καλύτερη στην άμυνα, περισσότερη διάθεση, περισσότερο πάθος. Τι θεωρείτε ότι ήταν το διαφορετικό που φέρατε και δεν υπήρχε στα προηγούμενα παιχνίδια? Ακούστηκαν και πάρα πολλά για το υλικό της ομάδας. Κοιτάξτε να μην πέρα. Ξέρασα να τονίσω ότι η ομάδα αυτή τη στιγμή είναι εκτός που λέει ο Γκαγκαλούδες, ο Μάκης ο Νικολαίδης και στο χρειάζεται να φέρουμε κάποιον παίκτη. Καταλαβαίνετε, δεν είμαστε πλήρες, περιμένουμε και αυτά τα παιδιά για να βρούμε στην ομάδα. Όπως είπα και στην αρχή, μαγικά δεν κάναμε. Απλώς δύο πράγματα που τόνισα ήταν ότι θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ σκληροί και να θέλουμε να κερδίσουμε. Ένα πράγμα που το δείξαμε, όχι σε όλη τη διάρκεια, δεν είχαμε διάρκεια, αναδιαστήματα, αλλά εκεί που έπρεπε το δείξαμε και πραγματικά πήραμε το παιχνίδι, αυτό που χρειάζομαστε το αποτέλεσμα. Δεν σημαίνει ότι επειδή κερδίσαμε ότι είμαστε ο τίμη και ευχαριστημένοι από την ομάδα, όχι φυσικά. Απλώς αυτό που μετράει αυτή τη στιγμή είναι το νίκη
για να μπορούν τα παιδιά να έχουν καλή ψυχολογία και να μπορούν να συνεχίσουν με διάθεση να δουλεύουν. Συγχαρητήρια στον Αγγέλη. Καλή συνέχεια. Εμείς πρέπει να μαζέψουμε τα κομμάτια μας και να κοιτάξουμε την επόμενη μέρα. Δυστυχώς, έχω πάρει τόσα χρόνια σε αυτήν την εποχή. Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει μια δύσκολη κατάσταση. Έχω μάθει και να ζω στα δύσκολα. Το άσχημο είναι ότι είναι η τέταρτη ήττα μας στον κόλπο. Και σχεδόν και με τον ίδιο τρόπο. Μας λείπει η εμπειρία, το καθαρό μυαλό. Ίσως εφησυχάσαμε με τις καλές μας εμφανίσεις που ήταν χωρίς πίεση το πρώτο διάστημα. Και τώρα στα δύσκολα που όλοι έχω βαρεθεί να μου λένε πόσο καλή ομάδα έχω. Έχω βαρεθεί να μου λένε συγχαρητήρια. Το διατάφτηκα πολύ. Χάσαμε ένα από όλα τα μάτια ένα πόντι. Το τρεις πόντι με τον Παναθηναϊκό, το δύο με τον Πανιόνιο, επειδή κάναμε φάουλ κατά τόνες βολές. Χάνουμε βολές σε κάθε παιχνίδι, και στο Περιστέρι και στο Πανιόνιο και στο Παναθηναϊκό και εσύ ήταν μια βολές. Αυτό δεν είναι προπόνηση. Αυτό είναι κάτι άλλο. Δυστυχώς πρέπει να συνεχίσουμε, να σηκώσουμε το κεφάλι και εκεί πρέπει να δείξουμε χαρακτήρα. Είναι μεγάλη η ήττα η σημερινή. Αλλά τους είπα ότι η χρονιά φετινή είναι η χρονιά καταξίωσης, είναι πιο δύσκολη από την πέρσινη. Δυστυχώς πιστεύαμε, παρότι όσο και να το λέω, δεν μπορώ να τελικά να τους πείσω ότι μόνο οι ήττες τους πείθουν. Πιστεύω τώρα το καταλάβουν. Η εικόνα τους στα μονητήρια δείξαν πραγματικά το καταλάβουν. Είμαι διπλά στεναχωρημένος όπως και το πιστεύω, γιατί ακριβώς γίνεται αυτό που ακριβώς λέω ότι θα γίνει. Και δεν μπορούμε να το κάνουμε πράξη. Να το αποφύγουμε. Στο τρίτο δεκάλεπτο είπα 0-0. Τώρα εκδοσίζουμε ένα παιχνίδι των 10 λεπτών. Ξεκινάμε από εκεί. Από εκεί. Και δυστυχώς δεν τα καταφέραμε. Φάγαμε δύο μεγάλα σουτ. Δεν είχαμε καθαρό μυαλό στα 21 δευτερόλεπτα. Πήραμε τρία επιθετικά rebound και κάναμε και επιλογές απειρίας. Αυτό είναι. Πρέπει μέσα από τα λάθη μας να μάθουμε. Δεν γυρίζει τίποτα. Ο χρόνος δεν γυρίζει πίσω. Το να πούμε οτιδήποτε μπορούμε να πούμε πολλά. Εκ του ασφαλούς και εκ των υστέρων. Σημασία έχει ότι εμείς που είμαστε κάθε μέρα στο γήπεδο, κάθε μέρα, αυτό είπε στα παιδιά, δεν έχουμε καταλάβει ότι κάθε μέρα μαχόμαστε για την επόμενη, σε μια τέτοια κατάσταση. Ζητάμε συγγνώμη και αναλαμβάνω εγώ πρώτα στην ευθύνη, άσε τη λέει ο Κώστας, προπονητής χάνει ή πέφτει κερδίζουν. Έτσι είναι ο νόμος του ελληνικού μπάσκετ. Εγώ αναλαμβάνω λοιπόν την ευθύνη, γιατί όλοι μαζί κερδίζουμε το οποίο, όπως είπα, πρέπει να τις κάνει. Ζητάμε και ζητάω εγώ και συνεργάτες μου, συγγνώμη από τον κόσμο και συγγνώμη από τον πρόεδρο και τους ανθρώπους της ομάδας που είμαι ατόμων και κάνουν τέτοια προσπάθεια για μας. Εγώ από τη μεριά μου υπόσχομαι ότι θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να ξεχαστεί αυτή η άσχημη μέρα και να κοιτάξουμε την επόμενη όσο καλύτερη. Με όσες δυνάμεις έχουμε και οι καλές ομάδες, είπα και ο καλός ο καπετάνιος στην Ευρώπη. Και από τις τάχτες πρέπει να ξαναγεννιόμαστε. Το έχω κάνει πολλές φορές και νομίζω ότι εδώ αξίζει το κόπο να το κάνω άλλη μία. Παρότι είναι η πιο δύσκολη κατάσταση, αυτή τη στιγμή στην στο ελληνικό γίγνεσθε. Και πάλι συγχαρητήρια στην Άγκη μου και καλή συνέχεια. Καλησπέρα σε όλους. Είναι μια μεγάλη νίκη για την ομάδα μας σήμερα, κυρίως για ψυχολογικούς λόγους.
βασικά για βαθμολογικούς, γιατί μέχρι τώρα αγνοούσαμε το Ρος Φύλλο. Ήρθαμε να παίξουμε σε μια έδρα πάρα πολύ δύσκολη που όλες οι ομάδες έχουν δυσκολευτεί ή χάσει. Ακόμα και οι μεγάλες. Παίξαμε ένα παιχνίδι, θεωρώ, με πολύ ψηλό επίπεδο συγκέντρωσης και μεγάλη διάθεση στο αμυντικό κομμάτι. Σε μια ομάδα φύση επιθετική και πολλούς αυτοματισμούς θεωρώ στο παιχνίδι της. Θεωρώ πολύ κομικό στο παιχνίδι το γεγονός ότι δεν πήγαμε πίσω 7 πόντους στο τρίτο δεκάλεπτο και καταφέραμε και γυρίσαμε πάλι το παιχνίδι. Κάτι το οποίο δεν έχουμε καταφέρει ποτέ μέχρι τώρα. Και φυσικά στο 67-63, εκεί που χρειαστήκαμε δύο μεγάλα σουτ, τα βάλαμε. Και καταφέραμε να παίξουμε και την άμυνα του αγώνα στο 69-71 και να πάρουμε την νίκη ουσιαστικά με αυτή την άμυνα. Εμείς αυτή τη στιγμή πρέπει να το ξεχάσουμε το αποτέλεσμα αμέσως. Δεν νομίζω ότι υπάρχει και περιθώριο να το μνημονεύουμε και πολύ. Γιατί είναι απλώς η πρώτη μας νίκη. Ποτέ έχουμε και ακόμα πολύ δρόμο. Και για μας, για να αποκτήσει αυτή η νίκη το ελάχιστο βαθμολογικό κέρδος, τους δύο βαθμούς, δηλαδή τους πρώτους, θα πρέπει να κερδίσουμε οπωσδήποτε την άλλη εβδομάδα με το Περιστέρι. Θεωρώ ότι για μας, δεν θα πω ότι το πρωτάθλημα τώρα ξεκινάει, αλλά σίγουρα από εδώ και πέρα πρέπει να βάλουμε τις βάσεις για να καταφέρουμε να κερδίσουμε. Γιατί όλα είναι θέμα νίκης ή ήττας και εμείς αυτή τη στιγμή είμαστε εδώ, έχουμε μόλις μία νίκη στο πρωτάθλημα και καιρός για θεαμολογίες δεν υπάρχει. Το μάθημα του Περιστέρι είναι για μας ένας τελικός. Ήταν ψυχολογικό το θέμα και η ομάδα δεν μπορούσε να κερδίσει. Ή υπήρχαν άλλοι λόγοι που. Λοιπόν, η ομάδα έχει παίξει 7 παιχνίδια και έχει χάσει 4 στην τελευταία επίθεση ή ακόμα και στο τελευταίο δευτερόλεπτο. Σήμερα πήρε ένα τέτοιο παιχνίδι που κρίθηκε στο τελευταίο λεπτό. Υπάρχει ένα θέμα ψυχολογικό το οποίο αυτό που είπα πριν για το τρίτο δεκάλεπτο, διότι πέρασε η ομάδα 7 πόντους. Αυτό ήταν αυτό που με γεμίζει πιο πολύ με κουράγιο είναι αυτό που είδα μετά τους 7 πόντους που ήμασταν πίσω, που η ομάδα κατάφερε να ξαναμπεί στο παιχνίδι. Η αλήθεια είναι ότι άμα χάνει συνέχεια, κάποια στιγμή εντός εισαγωγικών εφίζεσαι και στην ήττα. Αλλά εμείς πρέπει να αντιδράσουμε, το κάναμε σήμερα, αλλά έχει πολύ δρόμο ακόμα. Είναι και ψυχολογικό, αλλά ήταν και θεωρώ και θέμα συγκυριών. Σήμερα τα μεγάλα σουτ τα βάλαμε. Κάποιες άλλες φορές τα δεχόμασταν. Πρέπει από εδώ και πέρα εμείς να κοιτάξουμε πώς θα κερδίσουμε τα παιχνίδια που πρέπει, ειδικά το μάτι που θα το περιστέρι. Καλή ερώτηση. Από εμένα. Καταρχήν να συγχαρητήρια στην ομάδα της Καβάδας, γιατί όταν έχεις 7 ήττες και κερδίζει ένα τέτοιο παιχνίδι, σημαίνει ότι έχεις ψυχή. Κάτι που δεν είχαμε εμείς. Ερχόμασταν από μία ήττα άσχημη για μας, γιατί χάσαμε ένα ακόμα παιχνίδι εκτός έδρας. Όλη την εβδομάδα δουλέψαμε πολύ καλά και πολύ συγκεντρωμένα. Οι προπονητές μας είχαν προειδοποιήσει ότι θα είναι δύσκολο παιχνίδι και αυτό αποδείχθηκε στην πράξη. Ξυπνήσαμε στο τρίτο δεκάλεπτο, ξεφύγαμε με 7 πόντους και αντί να τελειώσουμε το παιχνίδι, το πήγαμε στον πόντο και τελικά το χάσαμε. Θέλω να πω ότι όλοι οι παίκτες αναλαμβάνουν την ευθύνη της ήττας. Γιατί ουσιαστικά παρακούσαμε τις εντολές που μας δόθηκαν. Το θέμα είναι τώρα ότι η ομάδα μας έχει ξεκινήσει πολύ καλά και στο κύπελλο και στα φιλικά και στο πρωτάθλημα. Μόνοι μας δημιουργήσαμε μεγάλες προσδοκίες. Για τους εαυτούς μας πρώτα και για τον κόσμο. Οι οποίες αυτές τις προσδοκίες μέσα σε 2 εβδομάδες ουσιαστικά τις γκρεμίσαμε μόνοι μας πάλι. Το θέμα είναι τώρα να βρούμε δυνάμεις, να συγκεντρωθούμε, να δουλέψουμε ακόμα σκληρότερα, να αφήσουμε τα λόγια
Να κοιτάξουμε το πράγμα κατά την επόμενη εβδομάδα.